περίμενες, αγαπημένε, αγαπημένη μου, 27 ολόκληρα χρόνια. Πέρασαν 27 χρόνια προετοιμασίας. 27 χρόνια προετοιμαζόσουν υποσυνείδητα, η ψυχή σου το ήξερε και προετοιμαζόταν. Γιατί προετοιμαζόταν? Γιατί αυτός ο πολύ μεγάλος κύκλος? Μείνε, διότι θα σου πω πάρα πολλά πράγματα, θα σου το εξηγήσω, θα κάνουμε ένα ανεπανάληπτο ρίξιμο και επίσης θα σου δώσω και τη δυνατότητα πώς μπορείς να αντιληφθείς τον μυστικό ιδιαίτερο κύκλο ο οποίος σε επηρεάζει και θα σε επηρεάζει για τα επόμενα χρόνια, μέχρι και το 2026. Εντάξει. Θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της αστρολογίας, της αριθμολογίας, αλλά κάνε και εσύ την εγγραφή σου, να φτάσουμε το κανάλι ψηλά, όπως ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τους 17.000 συνδρομητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχή μου, για τη στήριξή σας, για την αγάπη σας και που μου δίνετε, να το πω έτσι, πολύ μεγάλη χαρά και πολύ ευγνωμοσύνη και εκτίμηση για όλα αυτά τα οποία κάνω. Κάνε την εγγραφή σου, πάτα το καμπανάκι 2 φορές, έλα στην παρέα μας. Και ο λόγος είναι ότι πέρα από αυτές τις πολύ όμορφες αναλύσεις που κάνουμε, δεν έχει σημασία αν πιστεύεις αστρολογία και τέτοια. Μπορεί να μην πιστεύεις καθόλου. Άκουσε το, διότι είναι και συμβολισμοί της ζωής, να σου το πω έτσι. Όταν θα ακούς για αστρολογία, πρόσεξε, από το κανάλι μου, πάντα το λέω, είναι συμβολισμοί. Δηλαδή ότι όταν μιλάμε για τον χρόνο, ας πούμε, είναι ένας συμβολισμός. Είναι η ζωή που σε διδάσκει. Πάρ' το έτσι. Λοιπόν. Έλα σε αυτή τη μεγάλη παρέα που έχουμε φτιάξει, διότι πέρα από αυτό, πέρα από τις αναλύσεις που κάνουμε, γράφω πάρα πολύ, γράφω πάρα πολύ τακτικά και στο κανάλι μου και στο blog μου. Στο κανάλι μου γράφω για ταροσκόπια. Δηλαδή το ταροσκόπιο της εβδομάδας, το οποίο βγαίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, έτσι. Βγαίνει με μια πολύ ωραία μέθοδο, με μέσω αστρολογίας, αριθμολογίας και ταρό. Τα συνδυάζω και τραβάω συγκεκριμένες κάρτες. Δεν τραβάω στην τύχη, είναι συγκεκριμένες οι κάρτες. Επίσης κάνουμε το μίνι ημερολόγιο, αστρολογικό ημερολόγιο της εβδομάδας, λίγο να καταλαβαίνουμε πού πηγαίνουμε και τι γίνεται, έτσι. Σαν πληροφορία περισσότερο. Γράφω για πιο σημαντικά θέματα, για πιο ιδιαίτερα θέματα. Ήδη γράφω ένα μεγάλο άρθρο, δεν το έχω ακόμα φτιάξει, είναι πολύ μεγάλο και θα δω πώς θα γίνει, για την Ελλάδα. Ναι, αυτό μέχρι εκεί, δεν λέω κάτι άλλο, θα το δείτε, γιατί ακόμα είμαι σε διαδικασία επεξεργασίας. Ανεβάζω ιδιαίτερες αναλύσεις για τα δρόμενα, τα αστρολογικά, αριθμολογικές αναλύσεις. Γράφω για πάρα πολλά πράγματα, για κρυστάλλους, για θεραπείες, για πολλά. Επίσης υπάρχει το site μου. Επίσης κάνω shorts, βιντεάκια shorts, τα οποία είναι πλαισιωμένα με πολύ ωραία μηνύματα καθημερινότητας που απασχολούν τους ανθρώπους, ιστορίες δηλαδή ανθρώπων, πλαισιωμένα με μουσική και πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Επίσης υπάρχει το site μου, το οποίο είναι από το 2019, αν θυμάμαι, ναι, 2019, λειτουργεί ανελιπώς με πάρα πολλές υπηρεσίες για εσάς, δωρεάν όλες. Να σας πω ορισμένες, φυσικά υπάρχει μια κάρτα του ΑΚΑΣ, είναι η δικιά μου δηλαδή, πληκτρολογής, βάζεις το θέμα σου και εγώ σου απαντάω. Υπάρχουν οι 3 κάρτες, υπάρχει το καινούριο που έχω φτιάξει, το fortune cookie, σπάς cookie, υπάρχει η μαγική σφαίρα, τρελή. Θα πάρεις τρελές απαντήσεις από εκεί, έτσι, αν μπεις μαγική σφαίρα και βάλεις ερώτημα θα σου απαντήσει εντελώς τρελά. Υπάρχει το online μαντίο μου, το μαντίο του ΑΚΑΣ, το οποίο εκεί είναι με έναν άλλον πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Σου απαντάει γενικά, υπάρχουν ρούνοι, υπάρχουν αναλύσεις, υπάρχουν και εκεί πάρα πολύ όμορφα πράγματα, τα οποία είναι για σας, και ετοιμάζω και άλλα πράγματα, τα οποία βλέπω ότι το site μου μέσα από τα στατιστικά που βλέπω έχει εκτοξευτεί. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο ρίξιμο, στο οποίο θα σου πω 2 πραγματάκια και θα ξεκινήσουμε αμέσως, έτσι δεν θα σε καθυστερήσω. Τι σημαίνει λοιπόν αυτός ο μεγάλος κύκλος που πέρασες? Λοιπόν, άκου να δεις. Θέλεις, στην αστρολογία ναι, υπάρχουν μεγάλοι κύκλοι. Στην αριθμολογία υπάρχουν και εκεί πολύ μεγάλοι κύκλοι. Στη ζωή υπάρχουν κύκλοι, να σου το πω έτσι. Γιατί μπορεί να πεις, έλα μόνο τώρα αστρολογία, ναι. Στη ζωή υπάρχουν κύκλοι που περνάμε, όπως και να το κάνουμε. Η ζωή δεν είναι ακριβώς γραμμική, περνάμε μέσα από διάφορους κύκλους, μέσα από κάποιες καταστάσεις, και Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς έχετε περάσει από κύκλο και λες, ρε παιδί μου, ξεκίνησα από εκεί, αλλά ξαναβρέθηκα, ας πούμε, στο ίδιο σημείο. Δεν είναι τυχαία η ζωή μας. Οι άνθρωποι που συναντάμε, οι καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται, δεν είναι τυχαίες. Όμως, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, ο χρόνος, λοιπόν, ήδη είναι στο ζώδιο του νυχθείων αυτή τη στιγμή. Σε ένα ζώδιο το οποίο έχει να κάνει με το κάρμα, σε ένα ζώδιο το οποίο έχει να κάνει με τα προφητικά όνειρα, με τη διαίσθηση. Θα μπει λοιπόν, θα βρίσκεται λοιπόν στο 2024 μέσα στον 12ο οίκο και στο ζώδιο των Ιχθείων. Αυτό σημαίνει λοιπόν κάρμα. Ο 12ος οίκος είναι ο οίκος του κάρμα. Λοιπόν, ισχυρός κύκλος ο οποίος θα ξεκινήσει μία σειρά από γεγονότων προκειμένου να ολοκληρωθούν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τελειώσουν από τη ζωή σου. Εντάξει. Μοτίβαση, νήθειες, καταστάσεις, άνθρωποι θα φύγουν από τη ζωή σου, θα ξυλωθούν, να σου το πω έτσι, που δεν σου χρειάζονται πλέον. Θα σου το πω όμως και αυτό και μην με παρεξηγήσεις, και άνθρωποι θα φύγουν και από τη ζωή. Δεν το συνεχίζω, το λέω, το αφήνω έτσι. Εκεί είναι μια διαπίστωση γενικότερα. Έχετε υπόψη σου, λοιπόν. Διότι έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι είναι το σχέδιο της ζωής που πρέπει εσύ να ζήσεις και ο άλλος ο άνθρωπος, όποιος είναι, πρέπει να περάσει μέσα από διάφορες δικές του εμπειρίες, όποιες είναι και αυτές. Εντάξει. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι, να σου το πω έτσι, φεύγουν διότι δεν σε εξυπηρετούν πλέον για κάποιο λόγο. Είναι, είναι 27 χρόνια προετοιμασίας. Μπορείς να το αντιληφθείς αυτό το πράγμα. 27 χρόνια λοιπόν προετοιμαζόσουν. Ένας γεμάτος κύκλος με παρελθόν αρχίζει λοιπόν και καίγεται. Ένας κύκλος τεραστίων διαστάσεων αρχίζει λοιπόν και ολοκληρώνεται. Κάπου τελειώνει, εντάξει. Όμως τι γίνεται, ότι είναι γραφτό θα φύγει. Έτσι πρέπει να γίνει. Μην ξεχνάς, ο αστρολογικός, δηλαδή ο χάρτης, έχει ένα κύκλο, έτσι. Τι σημαίνει, είναι ο εγκλωβισμός της ψυχής στη ζωή, όπου πρέπει ο άνθρωπος να περάσει μέσα από διάφορες καταστάσεις. Το καταλαβαίνεις ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της αστρολογίας, λοιπόν. Έτσι λοιπόν και εμείς θα περάσουμε, όλοι μας θα περάσουμε, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, μέσα από αυτή την κατάσταση. Όμως, ποιο είναι εδώ πέρα το μεγάλο πράγμα το οποίο θα σου πει. Ποια είναι η ευκαιρία σου. Έχεις χρόνο να προετοιμαστείς. Ο χρόνος, που σημαίνει χρόνος, σου δίνει, ένας μεγάλος δάσκαλος ζωής, σου δίνει χρόνο να προετοιμαστείς. Πραγματικά ο χρόνος στη θετική του διάσταση είναι δάσκαλος, σε μαθαίνει. Με τον σκληρό τρόπο, με αυστηρό τρόπο, με πειθαρχία, αλλά σε μαθαίνει. Και όταν μάθεις και έχεις κατανοήσει και έχεις την πληροφορία, τότε μπορείς να αντιδράσεις. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να καταλάβεις και εσύ ότι ως άνθρωπος αξίζεις. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα. Αξίζω. Όχι, δεν αξίζω αυτά. Όχι, αξίζεις. Το δεύτερο μάθημα είναι αντοχή ψυχής σε ό,τι σου συμβαίνει. Δεν έχεις δουλειά, χρειάζεσαι αντοχή ψυχής. Δηλαδή πρέπει να παλέψεις πραγματικά με δύσκολες καταστάσεις, αλλά πρέπει να παλέψεις. Εντάξει. Λοιπόν, χώρισες, πρέπει να παλέψεις. Το παιδί σου συναντάει δυσκολίες, πρέπει να παλέψεις. Εννοώ μαθησιακές δυσκολίες κτλ. Υπάρχει και αυτό. Πιέζεται, είναι ευαίσθητο, πρέπει να παλέψεις. Όχι να το κάνεις μη ευαίσθητο, πρέπει να παλέψεις, να καταλάβει τη φύση του και να είσαι δίπλα του. Έχεις πρόβλημα με τη δουλειά σου, συνεργασίας, πρέπει να παλέψεις. Θα μου πεις, μα παλεύω μια ζωή, τι είναι, τι καινούριο μου λες. Σου λέω το καινούριο, ότι πρέπει να αλλάξει όμως και το σκεπτικό. Να λες αξίζω. Να λες έχω δύναμη. Να λες βεβαίως και θα τα καταφέρω. Να λες ναι, ή θα το παλέψω και θα το παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις. Θα γυρίσει αυτό κάποια στιγμή, δεν υπάρχει. Φέρνει όμως δώρα ο χρόνος. Όταν τα καταφέρεις, όταν περάσεις μέσα από αυτό, και ένα μεγάλο μάθημα θα σου το πω, είναι ένα κλειδί, είναι να θεραπεύσεις το κάρμα. Πώς θεραπεύουμε το κάρμα? Μία περίπτωση είναι μέσα από κρυστάλλους. Ίσως είναι λίγο πιο περίπλοκο για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν. Η άλλη περίπτωση είναι η κατανόηση. Η κατανόηση του τι συμβαίνει και να είσαι παρατηρητής, παρατηρήτρια, δηλαδή να παρατηρείς τους ανθρώπους, τη συμπεριφορά τους και τη ζωή. Θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Σημείωσέ τα. Γράψα σε ένα χαρτάκι και κράτα τα σαν ημερολόγιο και κάθε τόσο πήγαινε πίσω να καταλάβεις και μέσα από την ωριμότητα του χρόνου τι πραγματικά έχει πει ο άνθρωπος αυτός. Να καταλάβεις επίσης ότι και εκείνοι τραβάνε το δικό του ζόρι. Σου μίλησε κάποιος άσχημα, μπορεί το παιδί του να είναι άρρωστο. Κάποιος σου φέρθηκε με πολύ κοινικό, ηρωνικό τρόπο, σου μου είπε, δεν ξέρω τι, σε πίεσε. μπορεί να χωρίζει με τη γυναίκα του, λέω τώρα. Μπορεί μια κολλητή σου φίλη να μην είναι πολύ ζεστή το τελευταίο διάστημα απέναντί σου, περνάει ζόρια με το παιδί της, ας πούμε, και με τον άντρα της, δεν τα πάνε καλά. Πήγε στη λαϊκή να πάρεις φρούτα και ο αυτός απέναντί σου του κάτι το ρώτησες και ήταν πολύ απότομος. Δυσκολεύεται να αγοράσει φάρμακα ίσως για το παιδί του. Δεν ξέρεις ο άλλος τι τραβάει. Βάλτε αυτά μέσα σου λίγο, παρατήρησέ τα και προχώρα. Το θέμα είναι ότι οι άλλοι άνθρωποι θα αντιδράσουν σύμφωνα με αυτά τα οποία ζουν εκείνη τη στιγμή. Εδώ είναι λοιπόν η μεγάλη στιγμή. Είναι αυτό το μεγάλο, ο χρόνος που σε διδάσκει και σου λέει εσύ πώς θα αντιδράσεις, εσύ τι θα κάνεις. Άσε τους άλλους, εσύ τι θα κάνεις. Οι άλλοι περνάνε το δικό τους δράμα, το οποίο δεν το γνωρίζεις. Εντάξει, και είναι μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχει λοιπόν το 27. 2 και 7 μας κάνει 9. 9 είναι ένας μεγάλος κύκλος ο οποίος ολοκληρώνεται. Και για να σου δείξω με παράδειγμα τι ολοκληρώνεται, τι κάνω, ο κύκλος που είναι το 9. Το βλέπεις, το βλέπεις, είμαι κοντά, έτσι, το έκανα ένα λίγο χάλι. Αυτό έτσι κάνουμε, δεν γράφουμε το 9, 0. Το 0 είναι. Είναι ο κύκλος της ολοκλήρωσης. Τι, δεν κατεβαίνει κάτω μετά. Κατεβαίνει κάτω. Εδώ είναι το σώμα, είναι η ψυχή, όπου όλοι μαζί έχουν κατανοήσει, έχουν βγει από τον κύκλο και πάνε πάλι πίσω από την αρχή. Εντάξει. Πας πίσω πάλι από την αρχή, αλλά όμως κάποιοι άνθρωποι θα πάνε αφυπνισμένοι και κάποιοι άνθρωποι θα πάνε κοιμισμένοι και θα περάσουν τα ίδια και τα ίδια και θα λένε μα γιατί μου συμβαίνει τα ίδια και τα ίδια σε οποιοδήποτε τομέα. Εντάξει. Η δύναμη λοιπόν του αριθμού 9. Το 9, το 18 και το 27. Εδώ τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να σου πω πολύ το εξής. Στο site μου θα έχω βάλει και τα links. Στο site μου λοιπόν πώς μπορείς να πας ακόμα πιο βαθιά, να καταλάβεις ακόμα περισσότερα πράγματα για τον κύκλο που κλείνει και ανοίγει, τις ενέργειές του και το τι χρειάζεται εσύ να κάνεις. Πήγαινε στο site μου, στο καρμική κύκλη. Θα σου έχω το link, οπότε μπορείς να το πατήσεις. Τι χρειάζεται να κάνεις. Βάζεις μόνο το όνομά σου και το επώνυμο. Αν έχεις δύο ονόματα, μάλλον ό,τι γράφει ταυτότητα, όνομα, επώνυμο. Εντάξει, αν έχεις δύο ονόματα και το επώνυμο. Πατάς υπολογισμός, στο υπολογίζεις, σου υπολογίζει λοιπόν τον ειδικό αριθμό του πεπρωμένου του ονόματός σου. Γιατί και το όνομα μας έχει πεπρωμένο. Και στη συνέχεια επιλέγεις κάτω, έχει μια λίστα, θα τη δεις, όπου εκεί επιλέγεις τον αριθμό 9, είναι στάνταρ. Θα επιλέξεις τον αριθμό 9. Και θα δεις το συνολικό σου αριθμό, ποιος βγαίνει, το κάρμα σου, έτσι. Και θα διαβάσεις ακριβώς από κάτω ό,τι έχω γράψει για σένα. Δηλαδή, σου βγαίνει ο αριθμός 9, θα πας κάτω στον αριθμό 9 και θα καταλάβεις, αλλά πρέπει να τα διαβάσεις. Κάτσε να πάρω και μια ανάσα, με προσοχή αυτά που σου λέω, εντάξει. Τις αναλύσεις δηλαδή. Διότι εκεί είναι όλο το ζουμί. Σε έχω έτοιμο, τι άλλο θέλεις, σε έχω ετοιμάσει, ορίστε. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Ούτε να πάρεις χαρτί, ούτε μολύβι, τίποτα. Μπαίνεις μέσα στην εφαρμογή που έχω φτιάξει στο site μου, βάζεις όνομα επώνυμο, πατάς το κλικ, βλέπεις ποιος είναι ο αριθμός πεπρωμένος σου, πηγαίνεις μετά, βάζεις και τον αριθμό 9 που είναι, υπάρχει μέσα και βλέπεις λοιπόν ότι ποιος είναι ο αριθμός που πρέπει να δουλέψεις. Πάμε. Αυτά ήθελα να σου πω. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, ξεκινάμε. 4 κύκλοι. Πάμε στον πρώτο κύκλο. 4 καρμικοί κύκλοι και τώρα το κάνουμε και διαισθητικά. Θα πάμε δηλαδή και με τη δύναμη των ταρό να βάλουμε αυτό το καρμικό κύκλο που τελειώνει, ξεκινάει και σου δίνεται χρόνος από τώρα που μιλάμε, από τώρα που βλέπεις ας πούμε το βιντεάκι μέχρι και το 2026. Αν το δει τώρα κάποιος μετά το 2026 δεν το έχασες στο τρένο, ίσα ίσα για κάτι προετοιμάζεσαι. Λοιπόν, αγαπημένοι, πάμε. Όσοι λοιπόν έχετε επιλέξει τον πρώτο καρμικό κύκλο, ετοιμάσου. Ετοιμάσου για να πας σε νέα δεδομένα, σε νέα πράγματα. Μπορεί να ταξιδέψεις, μπορεί να χρειαστεί να πας σε μακρινά μέρη για να αποκτήσεις εμπειρίες, αλλά γενικά όμως αυτό που σου λέει είναι ετοιμάσου για να ανοίξεις τους ορίζοντές σου και να πας σε νέα πράγματα. Να αγκαλιάσεις το καινούριο. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι, να σου το πω έτσι, 75 ετών και να είναι κοτσανάτι ζωηροί και να ζουν τη ζωή και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πολλή ενέργεια. Για κάποιο λόγο δεν έχουν ενέργεια όμως. Εντάξει. Μιλάμε όμως ότι ναι, αν αντέχεις, πήγαινε. Κάνε, άνοιξε. Μην περιμένεις, μην κάθεσαι. Αυτό θέλει να σου πει εδώ. Το επόμενο μήνυμα είναι ο αέρας. Άκου να δεις, τα πράγματα σου λέει εδώ αλλάζουν. Υπάρχει ο αριθμός. Δώσε μεγάλη σημασία σε αυτά που βγαίνουν στις συμβολισμοί. Βγαίνει ο αριθμός 5, το γράμμα ε, ό,τι σημαίνει για σένα, και ο αέρας σημαίνει σκέψεις. Σημαίνει πνεύμα, σημαίνει επικοινωνία, σημαίνει αλλαγές, ευκαιρίες, σημαίνει ανανέωση. Μην κάτσεις λοιπόν και βαρεθείς τη ζωή σου. Αν βαριέσαι στη ζωή σου, πρέπει να, σου λέει ο Κρόνος εδώ, σου λέει το κάρμα, πρέπει να κινητοποιηθείς, να τα αλλάξεις τα πράγματα και επίσης να σκέφτεσαι, να σκεφτείς διαφορετικά. Το επόμενο είναι λοιπόν μια αριθμολογική κάρτα. Ωραία, φοβερή κάρτα. Είναι αυτός ο αριθμός, είναι ο αριθμός 27. Δώσε μεγάλη σημασία. Είναι η ευλογία του Θεού, είναι θεϊκός αριθμός, η πνοή του Θεού, είναι ένας εμπνευσμένος αριθμός που έρχεται να βοηθήσει γενικότερα τους ανθρώπους. Έχεις μεγάλη πνευματική δύναμη ή μπορεί να αποκτήσεις εσύ μεγάλη πνευματική δύναμη, εντάξει, και των βαθύτερων νοημάτων της ζωής. Δες τους αριθμούς, δώσε μεγάλη σημασία. Μπορείς να κάνεις και το εξής καταπληκτικό, μιας και έχεις και τη δική μου πλέον και τη δική μου εφαρμογή. Μπορείς να πάρεις το όνομά σου, όπως είναι, δηλαδή το πεπρωμένο σου, τον αριθμό ονόματο, του πεπρωμένου του ονόματός σου, όνομα επώνυμο, να πάρεις τι βγαίνει το σύνολό σου, ξέρω, βγαίνει το 5, πάρει και αυτό το 5 και βγαίνει το 10. Τι θέλει να σου πει το 10 που γίνεται 1? Πάρε το 27, μάλλον πάρε το 2, μάλλον πάρε το 9 για να μην σε μπερδεύω. Πάρε το 9 και το 5 και πήγαινε στην εφαρμογή που έχω φτιάξει και βάλτε και λες, ρε παιδί μου, τι λέει ο Ακάς εδώ, τι βγαίνει το 4, βγαίνει, τι πρέπει να κάνω στο 4, να χτίσω. Να χτίσω το επόμενο διάστημα και πάμε τώρα εδώ. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. 9. 9-9. Δες το συμβολισμό, αγαπημένα μου. Στο παρελθόν θέματα δικαιοσύνης ή αδικίας σε απασχόλησαν. Μπορεί να ήταν ολοκληρωτικά με δικαστήρια, με νομικό θέμα, με ανθρώπους οι οποίοι σε αδίκησαν, αλλά υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι σου έδωσαν όμως δίκιο. Το θέμα είναι να ξέρεις ότι αυτά συμβαίνουν στη ζωή, γίνονται. Η ζωή πολλές φορές μπορεί να είναι άδικη. Υπάρχει όμως και μια καρμική δικαιοσύνη η οποία έρχεται να ισορροπήσει τις καταστάσεις και τα γεγονότα. Στο παρόν έχεις μια αποστολή, είσαι σε αναζήτηση όσον αφορά κυρίως στο επαγγελματικό κομμάτι, στο υλικό κομμάτι αν θέλεις, για να προχωρήσεις. Βεβαίως εδώ θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, να ψάχνεις και πρακτικούς τρόπους στη ζωή. Μην είσαι μόνο ιδέες, οράματα κτλ. Και μένεις μόνο εκεί. Θέλει δράση, θέλει να πετύχεις το σκοπό που θες να πας. Αλλά ναι, έχεις όλη τη δυνατότητα να πας να βρεις το πεπρωμένο σου, να το συναντήσεις το πεπρωμένο σου, τη μοίρα σου, όποια είναι αυτή. Μια επαγγελματική επιτυχία, μια συνεργασία, μια δουλειά, να μπει σε ένα χώρο και σε θέματα αγάπης είναι το πρακτικό κομμάτι. Έχεις αποστολή. Αυτό λέει εδώ. Έχεις αποστολή. Είναι δίκαιη η αποστολή σου. Έχεις αποστολή να πας να κάνεις πρακτικά πράγματα στη ζωή και αυτό είναι αποστολή. Αλλά όμως, ποιο είναι το μεγαλύτερο νόημα, αγαπημένα φίλε μου και φίλοι? Το 9 ξυφών. Θέλω να το παρατηρήσεις. Ένας κύκλος δακρύων και δύσκολων καταστάσεων. Πρέπει εσύ, όπου δες τα σπαθιά, και μ' αρέσει να το λέω αυτό, δες τα σπαθιά πώς περνάνε το κεφάλι της, τις σκέψεις της, τη στεναχώρια, τη θλίψη. Είναι ένας κύκλος ο οποίος σε βάζει ο Κρόνος να καθαρίσεις, να ξεκαθαρίσεις το δικό σου κάρμα, να το κάψεις και να κάψεις το κάρμα, και το εννοώ με την καλή την έννοια, να καεί, να πάει στο φως, να βγεις, να σηκωθεί. Είναι ο επόμενος κύκλος, ένας εννιαετής κύκλος, να σου το πω έτσι, και στην αριθμολογία είναι εννιαετίες οι κύκλοι, να σηκωθεί και να βγεις από όλα αυτά τα οποία σε στεναχωρούν. Η αδικία του κόσμου. Σε αδίκησαν? Ναι, σε αδίκησαν. Στο λέω εγώ, σε αδίκησαν. Τι θα κάνεις? Θα μένεις πάντα έτσι? Ναι, ίσως η αποστολή σου να μην ήταν ξεκάθαρη στη ζωή σου και να λέγεις, ρε παιδί μου, τι έχω έρθει εγώ να κάνω σε αυτή τη ζωή, τι έχω έρθει να κάνω, απλά να κάθομαι? Όχι, έχεις έρθει να βοηθήσεις. Έχεις πρακτική αποστολή. Και για τον εαυτό σου κυρίως και για τους άλλους ανθρώπους. Να τους βοηθήσεις, να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Η αποστολή σου είναι πρακτική και να μην είσαι πλέον, να μην πονάς. Και το εννοώ με την καλή την έννοια. Αυτό είναι θεραπεία. Αυτό είναι σπάσιμο ενός κύκλου όπου εσύ δεν πέρναγες καλά. Κράτα το αυτό, σημείωσέ το, διότι μέσα από την παρατήρηση, μέσα από την αφύπνιση, φτάνεις στη δική σου προσωπική αλήθεια, σε απελευθερώνει και σε θεραπεύει. Είπα λοιπόν βέβαια και για τους κρυστάλλους, αλλά οκ, εντάξει, το λέω τώρα γενικά, μία θεραπεία έρχεται μέσω της αφύπνισης. Δεύτερο ντεκ. Πάμε εδώ και ξεκινάμε. Για να δούμε εσένα λοιπόν ως ταξιδιώτη του νέου κύκλου. Θα περάσεις λοιπόν μέσα από πολύ ιδιαίτερα και περίεργα περάσματα στη ζωή. Εντάξει, σε προετοιμάζει λοιπόν η ζωή σου. Λέει έκλεισε ο κύκλος, αλλά έρχεται ένας άλλος κύκλος. Θα περάσεις μέσα από ιδιαίτερες καταστάσεις. Μέσα από ένα μονοπάτι το οποίο δεν ξέρεις που σε οδηγεί και είσαι μόνη σου. Αλλά αυτό που σου λέει η κάρτα είναι να εμπιστεύεσαι το θεϊκό σχέδιο το οποίο υπάρχει για σένα. Πόσο ευλογημένο είναι αυτό το οποίο σου αναφέρει αυτός ο κύκλος. Εντάξει, πολύ ευλογία. Όταν υπάρχει divine plan, δηλαδή εννοούμε θεϊκό σχέδιο, υπάρχει και ευλογία. Ναι, ο Θεός έχει σχέδια για σένα. Και όταν ο Θεός έχει σχέδια για εμάς, δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Επίσης, να ξεκαθαρίσω, να πω κάτι, ότι συνήθως, λέω συνήθως, βεβαίως και γίνονται θαύματα στους ανθρώπους, βεβαίως και μας βοηθάει ο Θεός, όμως αυτό το οποίο υπάρχει και σου λέω είναι, άσε το Θεό να κάνει τα δικά του. Εσύ όμως, εσύ πρέπει να περάσεις τη διαδρομή, δεν την περάσει ο Θεός. Δηλαδή το μονοπάτι αυτό εδώ απλά στο έστρωσε ο Θεός. Εσύ πρέπει να το περάσεις. Ο Θεός σου λέει εδώ δεν είναι αυτό το μονοπάτι, θα το περάσεις, θα κάνεις πίσω. Έχεις την ελεύθερη βούληση να κάνεις και πίσω, στο επιτρέπω. Αλλά δεν θα πας να βρεις τον ήλιο, δεν θα πας να δεις κάτι άλλο το οποίο σε περιμένει εκεί. Επίσης, σαν δύναμη, έρχεται ανάποδα η έκλειψη. Λοιπόν, έκλειψη σημαίνει ότι πρέπει να κυριαρχήσεις στα συναισθήματά σου, στα αρνητικά συναισθήματα, στο αρνητικό κομμάτι. Δώσε σημασία τώρα στους αριθμούς. Ο αριθμός 29, έτσι, μας κάνει 11, μας κάνει 2. Δώσε μεγάλη προσοχή, η έκλειψη σημαίνει, σε επηρεάζει η έκλειψη, σημαίνει πρέπει να γεμίσω τη ζωή μου με πολύ φως, αγάπη και θετική ενέργεια, όχι στο αρνητικό. Αυτό είναι μία αποκάλυψη για σένα, έτσι το λέω γενικά. Διότι αγαπημένε μου και αγαπημένη μου, έρχεται ο αριθμός 26. Είναι ένας μαγικός αριθμός όπως βλέπεις, λέει γιατί μιλά για ανώτερη γνώση, διαθέτει εκείνη τη μαγεία και εννοούμε την όμορφη μαγεία, έτσι εννοούμε τη θετική μαγεία, τη θεραπευτική μαγεία, όπου με έναν τρόπο ασυνήθιστο λοιπόν ξεδιπλώνεις τα ταλέντα σου, την επιτυχία. Έρχεσαι λοιπόν στο να πετύχεις και στο οικονομικό κομμάτι, να βγάλεις λεφτά δηλαδή, έχεις αυτή τη δυνατότητα και μαθαίνεις λοιπόν να αποκτάς εμπειρίες, να συναντήσεις ανθρώπους και καταστάσεις δύσκολες, αλλά με σκοπό να τις ξεπεράσεις, εντάξει. Έχει μία δυσκολία. Αυτός ο αριθμός είναι ζώρικος. Από την άλλη όμως, αν τον κατακτήσεις, τότε έρχεται, αν θέλεις, το σπάσιμο εκείνος του καρμικού κύκλου και αφήνεις το παρελθόν σου και το καθαρίζεις. Πόσο ωραίο. Παρελθόν λοιπόν, έχουμε ένα 6 ξυφών. Πήγες, ταξίδεψες, προχώρησες, πήγες σε μέρη, έκανες. Γιατί εδώ το 6 ξυφών σημαίνει ότι είμαι έτοιμος, έτοιμη για ένα άλλο ξεκίνημα, για μια άλλη πορεία. Στο παρελθόν λοιπόν πέρασες μέσα από διάφορες καταστάσεις, ερωτικές εμπειρίες, επαγγελματικές εμπειρίες, ταξίδια ίσως. Το 2 μπαστούνι αυτή τη στιγμή σε βάζει σε μια κατάσταση που σου λέει αφήνω το παρελθόν μου, κάνω σχέδια για το μέλλον και πηγαίνω εκεί που θα μου πει η ψυχή μου. Αυτό λέει εδώ. Το πουλάκι είναι η ψυχή. Εντάξει. Είναι η ψυχή. Πού σε πάει λοιπόν η ψυχή σου? Αφέσου, ναι, εδώ αν παρατηρήσεις είναι δεμένος με τα μπαστούνια, που σημαίνει είμαι δεμένος με το παρελθόν, είμαι δεμένος με τις σκέψεις μου, με δυσκολεύουν, ίσως σκέφτομαι αρνητικά, γι' αυτό δυσκολεύεσαι. Αριθμός 2, δες 29, 26, 6, 2, δες πως όλα αυτά σε επηρεάζουν. Είπαμε, μπορείς να πας και στο site μου και να πειραματιστείς και να παίξεις. Το μέλλον λοιπόν για το οποίο έρχεται είναι 9 κυπέλων. Πάλι αριθμός 9 εδώ. Εντάξει. Το 9 κυπέλων είναι και έρχεται και σου λέει, βρε ανθρωπέ μου, τι εύχεσαι? Σου λέει ο Κρόνος, σου λέει ο Θεός, σου λέει το σχέδιό σου, τι εύχεσαι? Μη μου βάλεις όμως στόχους τρελούς. Μη μου πεις θέλω να γίνω δισεκατομμυριούχος. Εντάξει, είναι μία ευχή δεν λέω, αλλά θα πρέπει να είσαι, τι να σου πω, να δουλεύεις ίσως, γιατί όλα για όλα υπάρχουν ένα τίμημα, έτσι, να δουλεύεις όχι από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μην κοιμάσαι καθόλου, ας πούμε. Και επίσης να κάνεις και επενδύσεις. Διότι οι δισεκατομμυριούχοι κάνουν επενδύσεις. Από εκεί βγάζουν λεφτά, από τις επενδύσεις. Βρίσκουν την ευκαιρία και επενδύουν. Λέω ένα πράγμα, έτσι. Και από αλλού, αλλά εντάξει. Λοιπόν, άμα θες έναν έρωτα, κάτι πρέπει να κάνεις. Αν θες μια αγάπη, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς όμως επίσης να εύχεσαι να είμαστε όλοι καλά. Ναι, ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά, αλλά και εσύ πρέπει κάτι από τη δικιά σου τη μεριά, αυτό που εύχεσαι, να το υποστηρίξεις. Να κάνεις τις εξετάσεις σου, να δουλέψεις την υγεία σου, έτσι. Να μην τα αφήνεις αυτά. Να μην τα αγνοείς τα σημάδια. Γι' αυτό σου λέω το κάρμα. Τι σημαίνει? Σημαίνει παρατηρώ τα σημάδια. Παρατηρώ τα πάντα, αλλαγές στο σώμα μου, στη διάθεσή μου, στο πνεύμα μου, στην ψυχή μου, στους φίλους μου, στο περιβάλλον μου γύρω, πώς μου φαίνονται, πώς κάνω, και ανάλογα εγώ θα αντιδράσω με εκείνον τον τρόπο ώστε να φέρω όχι αρνητικά συναισθήματα, αλλά να πάω σε ηρεμία και να προχωρήσω. Το 9 όμως κούπα είναι μια από τις πολύ όμορφες σημαντικές κάρτες και σου δείχνει ότι μπορείς να πετύχεις, είναι το μαγικό τζίνι εδώ, μπορείς αυτό που εύχεσαι να το πετύχεις. Να το ολοκληρώσεις. Και υποστηρίζεται αυτό και από την κάρτα 6 και από το παρελθόν σου, από τη δουλειά που έχεις κάνει από το παρελθόν σου, με όποιο τρόπο. Λοιπόν, και να προχωρήσεις. 9 κούπα. Σε περιμένουν όμορφα πράγματα. Όμως δεν σε περιμένουν παθητικά, να πας να τα βρεις απλά. Πρέπει να τα δημιουργήσεις. Να απελευθερωθείς ενεργειακά και να πας να τα υλοποιήσεις. Έτσι γίνεται, φίλε και φίλε μου. Φίλοι μου και φίλε μου. Πάρα πολύ καλό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, το μαζεύω. Θα τα βάλω στην άκρη. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Έτσι γίνονται. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Θα επιλέξω κι εγώ. Εγώ θα επιλέξω το 4ο πακέτο. Σας το λέω από τώρα. Για να δούμε λοιπόν και σε μένα τι θα βγει, μάτι έτσι. Λοιπόν, μισό, μια γουλιά καφέ. Και πάμε στο 3ο πακέτο. Να το φέρουμε και εδώ μέσα στο πλάνο. Υπάρχει εδώ για να δουλέψουμε. 3ο πακέτο λοιπόν. Τι σου λέει το 3ο πακέτο, ποιο είναι ο καρμικός κύκλος, τι είναι... Βλέπω τα πράγματα από ψηλά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχω, όταν τα δω από πάνω, ένα γεγονός. Εντάξει, μια συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Ένα γεγονός το οποίο έχει συμβεί. Μια δύσκολη κατάσταση. Μην την βλέπεις μόνο από τη δικιά σου τη μεριά. Προσπάθησε να το δεις ολικά και από πάνω. Για να έχεις όλη την εικόνα. Από εδώ και πέρα στη ζωή σου σου λέει... Και πάλι σας λέω, κρατήστε σημειώσεις, κρατήστε ημερολογιάκι, προσπαθήστε να το αναλύσετε, γράψτε. Είναι μία μορφή θεραπείας, να σου το πω έτσι. Λοιπόν, και εδώ σου λέει, έχεις τη δυνατότητα να δεις τα πράγματα μέσα από ένα άλλο πρίσμα, μέσα από μια άλλη διάσταση. Νερό λοιπόν, έχεις μεγάλη, πολύ μεγάλη διαίσθηση. Θεραπευτικές δυνατότητες, υγεία, μπορείς να φέρεις αυθονία στη ζωή σου. Ο αριθμός 7, ιερός αριθμός, πολύ σημαντικός αριθμός. Το γράμμα Ήτα, ό,τι σημαίνει για τον καθένα το Ήτα. Το όνομά σου, το επώνυμό σου, σημαίνει το παρατσούκλι σου, σημαίνει κάτι το οποίο σε εμπνέει, μπορεί να σημαίνει ήλιος. Μπα σε εμπνέει ο ήλιος. Ναι, ρε παιδιά, ο ήλιος με εμπνέει εμένα, θέλω ήλιο, ας πούμε. Εντάξει. Δες πως όλο αυτό έρχεται και δονείται. Όμως το νερό είναι μια πολύ εξαγνιστική θεραπευτική ενέργεια που για κάποιο λόγο βγήκε και κάτι έχει να σου πει. Εντάξει. Λοιπόν, ο αριθμός με τον οποίο συντονίζεσαι είναι ο 29. 2 και 9 λοιπόν. Μας κάνει 11, μας κάνει τον αριθμό 2, πολύ σημαντικός αριθμός. Είναι δυνατός αριθμός, ιδιαίτερος, παράξενος. Η ψυχή λοιπόν έχει πολλές πληροφορίες και προσπαθείς να αφυπνιστείς λοιπόν και να φανερώσεις όλες εκείνες τις θετικές θεραπευτικές σου ενέργειες. Έμπνευση, πίστη και η αποστολή σου αν θέλεις σε αυτόν τον κύκλο είναι να καταλάβεις την υπηρεσία της θεραπείας, της βοήθειας, της κατανόησης, έτσι. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, βεβαίως διαβάζουμε και τον αριθμό. Μάλιστα, έπεσε και μια κάρτα εδώ, μου έπεσε και κάρτα που θα σας τη δείξω. Ένα λεπτό, δώστε μου γιατί. Αυτή έπεσε και έπεσε έτσι, είναι η δύναμη. Διότι αυτό που σου ζητάμε, μάλλον αυτό που βγαίνει, νιώθεις εσύ ότι δεν έχεις τη δύναμη να το υλοποιήσεις, νιώθεις αδυναμία, νιώθεις ότι στη ζωή σου οι άνθρωποι καταστάσεις σε απομυζούν και δεν έχεις τη δύναμη να ανταπεξέλθεις. Γιατί έπεσε αφού έριξε αυτή την κάρτα και λες τώρα, αχ βρε Ακάς, τι μου λες. Δεν έχω δύναμη, δεν έχω κουράγιο, δεν έχω αυτό, αυτά που μου λες ωραία είναι, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις, να ενεργοποιήσεις το θεϊκό σου σχέδιο, πρέπει να ενεργοποιήσεις το νερό μέσα σου, το συναισθηματικό κομμάτι, να καταλάβεις ότι είσαι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, μια υπέροχη ψυχή, αλλά δεν χρειάζεται όμως να σε παίρνει και από κάτω και μπορείς να βρεις τη ροή σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Μπορείς να βρεις τη ροή σου. Μπορείς να βρεις την ψυχή σου. Παρελθόν ήλιος. Πολύ ωραία κάρτα. Πολύ φως. Πολύ αγάπη. Πολύ δύναμη. Είναι αυτό που λέμε, η ψυχή σου έχει έρθει με πολύ φως. Εδώ βεβαίως υπάρχει και ολόκληρος ο κύκλος. Άμα το δεις, ολόκληρος ο ζωδιακός κύκλος. Εδώ είναι τα ζώδια, αυτά τα σύμβολα είναι τα ζώδια. Όπου έρχονται να σε αφυπνίσουν. Στο τώρα είσαι, άλλο 8, ναι, είναι αυτό που βγήκε. Στο τώρα του που μιλάμε είναι το 8 ξυφών. Νιώθεις έναν εγκλωβισμό, νιώθεις μια φυλακή, νιώθεις ότι δεν υπάρχει ελπίδα, νιώθεις ότι όλα είναι μπετόνα αρμέ, ότι όλα είναι χάλια, ότι η ζωή σου δεν είναι αυτή που θα ήθελες να είναι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι στο τώρα και είναι μια κάρτα η οποία σου χτυπάει το καμπανάκι και σου λέει λοιπόν σαν προειδοποίηση, τα ταρό, ότι κοίταξε να δεις, δεν είσαι καλά. Στο επιβεβαιώνω, γενικά μέσα σου, παιδί μου, δεν αισθάνεσαι πολύ καλά. Αλλά στην ουσία όμως αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης. Θεράπευσε το νου. Εντάξει. Γέμισε το με θετική ενέργεια. Γέμισε το με θεραπευτική ζεστή ενέργεια το μυαλό σου. Κάπως έτσι. Διότι στη ζωή σου λοιπόν το μέλλον, αυτό το οποίο σε πάει, είναι ότι πρέπει να το δεις, να το προσεγγίσεις σαν ένα παιδί. Σαν ένας έφηβος. Πρέπει λοιπόν να μπεις, συμβολικά εννοούμε, όπως ήμασταν έφηβοι, εντάξει, γιατί πλέον τα χρόνια περνάνε, λοιπόν, πώς ήσουν ρε παιδί μου εκεί στα 18 σου, στα 19 σου, στα 20, στα 21, όπου δεν φοβόσου να προχώραγες, έκανες, είχες αισιοδοξία, χαρά, αυτά, τα έβρισκες με διάφορους τρόπους. Εδώ λοιπόν το μονοπάτι είναι ο ακόλουθος πεντάκτηνο που σημαίνει προσφορά, δηλαδή θεράπευσε εσύ τον εαυτό σου, κάνε αυτό που χρειάζεται να κάνεις, βρες δύναμη, άφησε πεπιθήσεις ή ιδεολογίες οι οποίες δεν σε εξυπηρετούν και θα βρεις ανθρώπους οι οποίοι θα σε βοηθήσουν, έτσι, γιατί αυτό σημαίνει και το αντίθετο καθρέφτισμα. Σημαίνει θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι πρακτικά θα σε βοηθήσουν και το κάνουν και με χαρά και με χαμόγελο. Εδώ αυτός ο ακόλουθος ή η ακόλουθος, αν παρατηρήσεις, είναι μια πολύ όμορφη εικόνα η οποία δείχνει μια γυναίκα η οποία σαν να έχει και λίγο ψηλοαντρικό, έτσι, αποτύπωση, λέει, τα ρούχα λίγο εδώ, η αποτύπωσή της, έτσι, δηλαδή η μορφή του σώματός της. Δεν είναι τυχαία αυτή η κάρτα, διότι θέλει να συμπεριλάβει άντρες, γυναίκες, αλλά αυτό που σου λέει όμως είναι η προσφορά στη ζωή. Δες λοιπόν εδώ τα νούμερα τα οποία υπάρχουν, τα οποία έχουν βγει, είναι το 7, 29, 12, εδώ είναι το 8, εδώ είναι το 8. Εδώ λοιπόν έχουμε το 21 και εδώ έχουμε τον ακόλουθο πεντάκτηνο. Δεν έχει νούμερο ακόλουθο πεντάκτηνο, έχει ένα κρυφό νούμερο, αλλά να μην σε μπερδέψω τώρα, δεν χρειάζεται, εντάξει, δεν παίζει ρόλο ιδιαίτερο. Είναι ωραίο το ρίξιμό σου. Το μέλλον σου λοιπόν μπορεί να είναι σταθερό, να περνάει ο χρόνος με έναν πολύ ωραίο τρόπο, να επικοινωνείς με ανθρώπους, να είναι εκεί κοντά, με πρακτικό τρόπο. Μπορεί να έχει να κάνει με ένα οικονομικό άνοιγμα, ένα νέο επάγγελμα, μια συνεργασία, κάτι δικό σου, ένα χόμπι. Ξεκινάς ρε παιδί μου, ξέρω να σου πω. Κάτι ξεκινάς και σου φέρνει και κάποια χρήματα. Μπορεί να γίνεις influencer, να μπεις σε μια πλατφόρμα, να βγαίνεις λοιπόν και να κάνεις κάτι. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά ή αυτό και βγήκανε, κάνανε πράγματα, αναγκαστήκαν, τους ανάγκασε η ζωή και βρήκαν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχαν κάνει και κάποιοι έχουν επιτυχία. Δεν σημαίνει σε όλους, ναι, συμφωνώ, δεν γίνεται σε όλους. Λέω όμως ένα παράδειγμα. Να βρεις δύναμη, θέλεις δύναμη εσύ, θέλεις δύναμη στο τώρα, εδώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που βλέπεις εσύ το βίντεο, την ανάλυση μου, θες δύναμη, να αποκτήσεις δύναμη, να προχωρήσεις. Αν μπορώ να σου το πω εγώ και να σου δώσω δύναμη, να σου πω ότι έχεις δύναμη, ναι. Έχεις μεγάλη δύναμη. Και η μεγάλη σου δύναμη, ξέρεις ποια είναι? Η διέστησή σου, τα συναισθήματά σου. Και δεν είναι τυχαίο που έχει βγει και νερό, που ο Κρόνος βρίσκεται σε ζώδιο των Ιχθείων και ο 12ος οίκος κυβερνάται από το ζώδιο των Ιχθείων, να σου το πω έτσι, όπου είναι το νερό και είναι η διέστησή σου. Ενεργοποίησε, ναι, είσαι ευαίσθητος, είναι μια χαρά να είσαι ευαίσθητος. Μπορείς όμως να το πιάσεις, γιατί εδώ η ευαισθησία σε αρρωσταίνει λίγο, σε στεναχωρεί. Στεναχωριέσαι με αυτά τα οποία βιώνεις, ζεις και οι προσδοκίες σου. Ναι, έχεις εσύ κάποιες προσδοκίες. Και εγώ έχω προσδοκίες από τη ζωή, αλλά πολλές φορές όμως δεν έρχονται τα πράγματα όπως εγώ θα ήθελα. Σε διάφορους τομείς. Εντάξει. Και εγώ θα ήθελα έναν κόσμο ειρηνικό, να μην γίνεται πόλεμος. Τι να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και εγώ θα ήθελα ένα κόσμο δικαιοσύνης, ένα κόσμο που όλοι οι άνθρωποι να πληρώνονται πολύ καλά, να περνάμε καλά, να είμαστε ευτυχισμένοι, να μην υπάρχουν, ξέρω εγώ, τι να σου πω, να μην μπλακώνονται στο ξύλο, να μην υπάρχουν δολοφονίες. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι μια διαπίστωση. Όμως, τι μπορώ εγώ να κάνω από τη δικιά μου την πλευρά σαν ΑΚΑΣ, έτσι, στη ζωή μου την προσωπική, για να βοηθήσω? Το έχεις όμως. Είναι κρίμα, το έχεις. Απλά σε δηλητηριάζει εντός εισαγωγικών λίγο το μυαλό σου. Αν μπορέσεις να το φέρεις σε μια ισορροπία, τότε τα ωφέλη στο μέλλον θα είναι εξαιρετικά. Είδες πώς το εξηγώ? Αν κάνεις. Δεν σου λέω θα γίνει, είναι αν κάνεις. Γιατί εκεί είναι η όλη ουσία. Εκεί είναι το μυστικό. Αυτά. Ωραία. Και τώρα πάμε λοιπόν στην τέταρτη μας επιλογή. Που έχω επιλέξει και εγώ. Έλα μέσα κι εσύ. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Ωραία. Πάμε. Τι μας λέει εδώ ο αναζητητής? Μάλιστα. Αφθονία στη ζωή σου. Όταν λέμε αφθονία, εννοούμε τους χυμούς της ζωής. Θα σου πω τι εννοώ. Αφθονία σημαίνει γεμίζω τη ζωή μου. Με οτιδήποτε, με το επάγγελμα το οποίο κάνω, το οποίο μου δίνει χαρά. Προσέξτε, κάθε επάγγελμα έχει προκλήσεις, έτσι. Κάθε σχέση έχει προκλήσεις. Δεν είναι όλα πάνε πρίμα, όχι, έχει δυσκολίες, sorry. Αλλά νιώθεις όμως ότι γεμίζεις. Π.χ. εγώ με το κανάλι που κάνω, και το έχετε διαπιστώσει, το καταλαβαίνετε, έτσι, πολλοί μου το γράφετε κιόλας και έτσι είναι. Παίρνω με αυτά που κάνω εγώ προσωπικά, εγώ παίρνω πολύ μεγάλη χαρά πρώτα απ' όλα με το δημιουργικό κομμάτι, να σκεφτώ το θέμα, τι θα κάνω, να σας φτιάξω εικόνες, αυτό. Ο χρόνος που σπαταλάω μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, εμένα μου δίνει χαρά. Να γράψω άρθρο μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Τι θα κάνει ο χρόνος, είδες, εδώ κάνουμε ολόκληρη ανάλυση. Ο χρόνος αυτά, 27 χρόνια το ένα, τι θα κάνει, πού θα πάει αυτό, με έναν απλό τρόπο για να το καταλαβαίνεις και εσύ και για να μην μπω σε περίεργα αστρολογικά και καταντήσει φιλοσοφικό. Παίρνω χαρά. Εντάξει. Στην προσωπική μου ζωή είναι, παίρνω χαρά. Ή προσπαθώ να κάνω εκείνα τα πράγματα για να πάρω χαρά από τους ανθρώπους μου που με αγαπάνε, τους αγαπώ κτλ. Εσύ λοιπόν, εσύ έχεις όλη αυτή τη δυνατότητα να συνδεθείς, να φέρεις χαρά στη ζωή σου. Αυθονία. Και η αυθονία έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Εντάξει. Ή μάλλον να σου το πω και διαφορετικά. Τι κάνεις για να φέρεις την αυθονία στη ζωή σου. Να αισθάνεσαι πλήρης, να αισθάνεσαι χαρά, ευτυχία. Αν δεν τα αισθάνεσαι, πρέπει να βρεις τη διαδρομή σου. Εντάξει. Όμως συντονίζεσαι με έναν κύκλο χαράς και αυθονίας. Κράτησε το αυτό. Κράτα λοιπόν, γράψτε σε ένα ημερολογιάκι και προσπάθησε να τα αποτυπώσεις στο υποσυνείδητό σου και να πεις: θέλω να φέρνω χαρά και αυθονία. Θεέ μου, θέλω χαρά και αυθονία. Τι πρέπει να κάνω εγώ, δώσε μου και κανένα σημάδι λίγο για να αρχίσει αυτό να κινείται. Να σου το πω έτσι. Φωτιά 4. Λοιπόν. Αριθμός 4, γράμμα δέλτα, δες τι ρόλο παίζει σε σένα ή αν το δέλτα σημαίνει είναι κάτι συμβολικό για σένα. Δημιουργικότητα, εντάξει, με αυτά τα λίγα που ξέρετε για μένα, σίγουρα αν μη τι άλλο δημιουργικότητα στο κανάλι υπάρχει. Πάθος, φήμη, δύναμη, επιτυχία και ανεξαρτησία. Θες ανεξαρτησία, λοιπόν, μπορείς να πετύχεις με την ενέργεια. Εδώ χρειάζεται ενέργεια. Κοίταξε να δεις, ναι, τα κάνω εγώ που πάω όλα αυτά. Λέω ένα παράδειγμα για μένα, έτσι βάζω εμένα τον εαυτό μου. Τα κάνω όλα αυτά για το κανάλι. Χρειάζεσαι ενέργεια για να τα κάνεις όλα αυτά. Αν δεν έχεις ενέργεια και κοιμάσαι και είσαι, αυτό το χάσες. Ενέργεια για ό,τι θέλεις να πετύχεις στη ζωή σου, χρειάζεσαι δεξαμενή ενέργειας για να μπορέσεις να προχωράς. Αυτό είναι. Εντάξει, και η ενέργεια σημαίνει ζωή, η φωτιά σημαίνει ζωή. Ενέργεια. Χρειάζεσαι ενέργεια, φέρε ενέργεια. Μπορείς να το κάνεις. Άμα φέρεις ενέργεια, έχεις πετύχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αριθμός 7. Αυτό λοιπόν τώρα συνδυάζεται, ο αριθμός 7, έκανα έτσι για μένα περισσότερο, διότι ο αριθμός 7 είναι απίστευτα συνδεδεμένος με το κανάλι μου, διότι η δόνηση του ονόματος του καναλιού έχει τον αριθμό 7. Δες πώς βγαίνουν, έτσι. Βέβαια ένα ρίξιμο το οποίο αφορά και εμένα προσωπικά, αλλά μου δίνει μήνυμα για εσένα, αλλά αφορά και εσένα. Ο αριθμός 7 είναι από τους πιο πνευματικούς αριθμούς, είναι ιερός αριθμός. Σου δίνει λοιπόν μία πολύ ιδιαίτερη διάσταση της ζωής, το οποίο σου λέει γίνε παρατηρητικός. Παρατήρησε τη ζωή, παρατήρησε τους ανθρώπους. Ξέρετε, εγώ θα σας πω, είναι αυτό που έχω γράψει και στο άρθρο μου, που το έχετε διαβάσει. Αν δεν το έχετε διαβάσει, μπείτε να το διαβάσετε. Έχει πολύ... Αυτό που έχω γράψει για το κανάλι μου, γιατί που ξεπεράσαμε τους 17.000 συνδρομητές. Παρατήρηση. Όταν παρατηρείς, και αυτό είναι και ένας, αν θέλετε και μία, σας το ξαναλέω, και μία διάσταση του κάρμα. Όταν παρατηρείς τους ανθρώπους, δεν έχει σημασία, μπορεί να σου πούνε δύο λέξεις, έχεις συμπληρώσει το puzzle, πώς σκέφτεται, τι σκέφτεται και τι πραγματικά θέλει να σου πει. Μπορεί το πρόσωπο, μπορεί τα λόγια του να λέει ναι, δεν έχουμε πρόβλημα και θα τα πάμε καλά. Έχεις καταλάβει μόνο και μόνο από τον τρόπο που το έχει πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Το ναι μεν αλλά, έτσι, το ναι μεν αλλά, να ξέρεις ότι είναι ένα καμπανάκι και μπορείς να φτάσεις έτσι λοιπόν στην πραγματική αλήθεια. Το 7 λοιπόν είναι ένας ιερός αριθμός, είναι ένας αριθμός ανάλυσης, είναι ένας αριθμός παρατήρησης, ένας αριθμός πολύ πνευματικός, πράγμα που σημαίνει ότι και εσείς ως άνθρωποι πρέπει να αναζητήσετε και την πνευματικότητά σας. Να αναρωτηθείτε, να ψαχτείτε, να δείτε, να εμπιστευτείτε ότι υπάρχει και ένα θεϊκό σχέδιο και το θεϊκό σχέδιο, αυτό που έχει ο Θεός για σας, μπορεί να είναι για κάποιους ανθρώπους παράξενο. Όταν άνοιξα το κανάλι, το άνοιξα διότι και εγώ έβλεπα επί 3 μέρες κάτι. Έβλεπα ένα όραμα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ο Θεός λειτουργεί με πολύ παράξενους τρόπους. Απίστευτους τρόπους. Εντάξει. Λοιπόν, το λέω έτσι γενικά. Πάμε όμως. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Παρελθόν. Στο παρελθόν, κοίταξε να δεις. 8 μπαστούνι. Καλή κάρτα. Δύναμη. Σημαίνει ότι έψαχνες τη δύναμή σου. Μετακινήθηκες. Πήγες σε διάφορα, μέσα από διάφορες καταστάσεις, σε διάφορα μέρη, σε διάφορες συνθήκες. Το 8 μπαστούνι όμως σημαίνει δύναμη. Το 8 μπαστούνι σημαίνει στόχους. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα έβαζε στόχους, τους οποίους ήθελε να πετύχει. Κάποιοι από εσάς μπορεί να τους πετύχανε σε ένα μεγάλο ποσοστό, κάποιοι ίσως σε κάποιο λιγότερο. Όμως αυτό το οποίο σου λέει, γιατί είναι μια κάρτα καθαρά του τοξότη εδώ, είναι στη ζωή σου και ως φιλοσοφία βάζεις στόχους, διότι ο στόχος, ο σκοπός, γιατί βάζεις ένα σκοπό εδώ, ένα στόχο, θα σε βγάλει από τη ζώνη σου της ασφάλειας για να σε πάει και ένα βήμα παραπέρα στη ζωή, για να αρχίσεις να καταλαβαίνεις και τι παίζει και τι γίνεται. Έχεις τη δυνατότητα να γεμίσεις με πάρα πολλή ενέργεια εδώ και να πετύχεις πολλά πράγματα τα οποία πολλοί άνθρωποι θα δυσκολευόντουσαν. Για να δούμε όμως και τη συνέχεια. Ο αριθμός 21. Ναι, αριθμός 21. Ο αριθμός λοιπόν 21, αγαπημένα. Ο κόσμος. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ σε μια φάση, κοινωνικοποίησε, βγαίνεις έξω στον κόσμο, μαθαίνεις. Είναι καθαρά μια, προσέξτε, γιατί ο κόσμος είναι μια κάρτα επιτυχίας. Εντάξει, ναι. Όμως η επιτυχία είναι κρόνια κάρτα. Εδώ πίσω από τον κόσμο είναι ο κρόνος. Περνάς λοιπόν μέσα από αυτά τα 4 εδώ σημεία του ορίζοντα, είναι τα μαθήματα. Άνθρωποι, δύναμη, σταθερότητα, χρήμα, οικονομικά, πνεύμα. Είναι και οι 4 Ευαγγελιστές, είναι που μπορούν να πούν πάρα πολλά. Η κάρτα λοιπόν που μου αρέσει εγώ να την εξηγώ είναι ότι είναι μια κάρτα επιτυχίας, η οποία όμως έρχεται μέσα από προσπάθεια, μέσα από μαθήματα, και να καταλάβεις λοιπόν στη ζωή, να αφυπνιστείς και να καταλάβεις ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή είναι μια εμπειρία, είναι ένα μάθημα. Σε κάποια θα τα πας καλά, σε κάποια λίγο θα δυσκολευτείς, αλλά μαθαίνεις. Η γη είναι ένα απέραντο δύσκολο σχολείο. Μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Αν το χωνέψεις, μπορείς να πας και ένα βήμα παραπέρα. Λες, εντάξει ρε παιδιά, είναι ένα σχολείο. Πάω να δω τι μπορώ να κάνω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να το χωνέψουν και σου λέει ρε παιδί μου, είμαστε εδώ για να υποφέρουμε μόνο και μόνο και μόνο και μόνο και μένουμε εκεί. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα σχολείο το οποίο σε οδηγεί στην αφύπνιση. Ένα σχολείο, ο κόσμος εδώ, ο οποίος σου λέει θα πάρεις δώρα, έρχεται η επιτυχία, ο χρόνος που σπατάλησες θα δικαιωθείς, αλλά να ξέρεις όμως ότι πρέπει να περάσεις μέσα από διάφορες προκλήσεις, μέσα από διάφορες δυσκολίες, έτσι. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αλλά όμως αν τα καταφέρεις έρχεται η επιτυχία, έρχεται η αποφύτιση, έρχεται η μεγάλη επιτυχία, έρχεται η ολοκλήρωση ενός κύκλου. Περάσαμε 27 χρόνια ολόκληρα για να βρεθούμε σε αυτό το χρονικό σημείο, να μιλάω εγώ, να μ' ακούτε εσείς, να το πω έτσι, να έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση για να αφυπνιστούμε μαζί, να το πω. Για να ανταλλάξουμε εμπειρίες, για να πούμε ότι ναι, ήταν ένας δύσκολος κύκλος, έμαθα πολλά πράγματα, έγινα ανθεκτικός, έγινα ανθεκτική, έμαθα ότι στη ζωή μου τελικά έχω αντοχές, έμαθα ότι έχω πολλή ενέργεια, έμαθα ότι τελικά βάζω σκοπό και δεν το βάζω κάτω, βρε δεν πάνε να χτυπιούνται οι άλλοι, να μου λένε όχι, 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 να μου πετάνε εμπόδια, πέτρες να μου πετάνε. Θα ακολουθήσω το δρόμο μου, ρε εσείς. Βρε δεν πάνε να λέτε εσείς, εγώ θα κάνω το δρόμο μου. Αυτό είναι το μήνυμα. Μόνος σου, μόνοι σου. Εντάξει, έχεις βέβαια και τους ανθρώπους που σε αγαπάνε, αλλά τη διαδρομή μόνο σου, μόνη σου, και θα πετύχεις. Έχεις τη δυνατότητα να πετύχεις. Συντονίζεσαι με αυτό τώρα, με αυτόν τον κύκλο. Δηλαδή, έχεις κάθε δυνατότητα, να σου το πω έτσι, στον επόμενο κύκλο που τελειώνει, ξεκινάει, να μπεις άλλος άνθρωπος, καινούριος, δυνατός, δυνατή. Και τι κάθεσαι. Ρε όρμα. Αυτό σου λέει. Όρμα ρε στη ζωή. Υπότης Ξιφών, πολεμική κάρτα. Ωραίο όρομα. Εδώ είναι ζώδιο καθαρά διδήμων. Και τα υπόλοιπα ζώδια βέβαια του αέρα, αλλά κυρίως δίδυμοι είναι εδώ. Σου λέει, μάγκα μου, όρμα στη ζωή. Όρμα στις καταστάσεις. Ό,τι σου πετάξει ζωή, εσύ όρμα. Πήγαινε, αν θέλεις, με ένα μαχητικό πνεύμα, το οποίο δεν συμβιβάζεται, και θα δεις ότι πόσα πράγματα μπορείς να κατακτήσεις. Γιατί τα πράγματα, τα αγαθά, κόπης, κτώνται. Νόμος. Ναι, ό,τι θέλεις. Ανθρώπους, καταστάσεις, θες αυθονία, θες ενέργεια, θες παρατήρηση, θες σκοπό, θες να πετύχεις, θες να κάνεις. Όλα αυτά σου λέει όρμα. Και επειδή κοιτάξτε να δείτε, το μέλλον κοιτάζει το παρόν, θέλω να το δείτε. Βέβαια και το παρελθόν, αλλά κυρίως εδώ, αυτός εδώ κοιτάζει το παρελθόν, το παρόν. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτό που κάνεις τώρα, δηλαδή, λες βάζω ένα σκοπό, τι σκοπό? Θα μάθω κάτι να, ξέρω εγώ, θα σπουδάσω. Θα πάρω ένα πτυχίο. Το πτυχίο θέλει πολύ μεγάλη κούραση. Όταν το πάρεις όμως και το κατακτήσεις, θα έχεις κάνει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή σου. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι κάτι άλλο, έτσι. Άλλος να μάθει μια τέχνη, άλλος να αρχίσει να τραγουδάει, άλλος να ζωγραφίζει, άλλα πράγματα. Ό,τι είναι όμως, θες μια αγάπη, θα το κατακτήσεις, θα κάνεις ένα μάθημα εδώ. Ωραία, λες, θέλω έναν άνθρωπο, θέλω μια αγάπη, θέλω έναν σύντροφο, θέλω εκείνο. Είσαι έτοιμος να το κατακτήσεις, γιατί και εδώ θέλει πολλή ενέργεια. Από την άλλη, η προσοχή που χρειάζεται μια προσοχή, είναι όχι στην απερισκεψία και στην τρελή παρόρμηση. Βάλε λογική εδώ σου λέει. Θα ορμήσεις με λογική. Μην βάλεις δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορείς να πετύχεις. Βάλε πράγματα τα οποία είναι μέσα και στο δικό σου πλαίσιο του κάθε ανθρώπου. Άλλο τα δικά μου δηλαδή σαν ακάς, άλλο τα δικά μου οράματα που μπορεί να έχω ή επιθυμίες, άλλο το ενός άλλου ανθρώπου, έτσι. Είναι όμως μια ενέργεια η οποία θέλει να σου πει είναι το μαχητικό πνεύμα στη ζωή. Είναι μια ωραία διάσταση όπου όταν το πνεύμα σου δεν μπορεί να στο συντρίψει κανένας. Το πνεύμα σου, το μάθημά σου είναι δεν μπορεί να στο συντρίψει κανένας. Αυτό και αν είναι μεγάλη αποκάλυψη. Λοιπόν, ένα λεπτό, μη μου φύγεις, κάτι τελευταίο. Λοιπόν, να τα μαζέψω ένα λεπτό, να μην είναι εδώ να έχουμε ελεύθερο πεδίο. Με αυτές εδώ πέρα τις κάρτες, πάμε τώρα. Όλοι οι κύκλοι μαζί, όλοι οι κύκλοι μαζί, για να κάνουμε αποφώνηση που είναι. Όλοι οι κύκλοι μαζί και οι 4 κύκλοι που επέλεξες, τι θέλουν να μας πούνε, ποιο είναι το μήνυμά τους για τα επόμενα χρόνια. Ένα μήνυμα ζητάμε. Για όλους μας. Έτσι να κλείσουμε λίγο. Κλείσουμε κεφαλαίο. 4 πεντάκτηνο. Να γίνουμε βασιλιάδες και βασίλισσες. Ότι πολλές φορές να φτιάξουμε το δικό μας βασίλειο. Ότι πολλές φορές τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε χτίζονται. Είναι ο αριθμός 4. Χτίσιμο. Και επίσης πολλά από αυτά που θέλουμε να κάνουμε θα τα κάνουμε μόνοι μας, μόνες μας. Θα στηριχθούμε, πρόσεξε τι θα σου πω, θα στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις και δυνατότητες για να πετύχουμε ό,τι θέλουμε να πετύχουμε και να είναι και κάτι πρακτικό. Το κάρμα σου λέει δεν είναι μόνο μια ιδέα. Ο Κρόνος δεν σου λέει ότι όλα αυτά είναι μια ιδέα και πάνε και έρχονται και ιδέες. Όχι. Είναι πρακτικό το κάρμα να έρθει ως ενέργεια, ως πνεύμα, ως έννοια, να μπει μέσα στο σώμα σου, να χτιστεί και να είναι πραγματικό, πρακτικό. Όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε να γίνουν πρακτικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα με κάτι εξαιρετικό. Μέχρι τότε να είσαι καλά.